Να σας ρωτήσω, μιας και είπατε τη λέξη παιδεία, όταν απορριφθήκατε από τη φιλοσοφική Αθηνών. Εγώ από την είσοδο, από τη γραμματεία. Πού να μπει στη φιλοσοφική Αθηνών. Τα χαρτιά μου πήγα και παρέδωσα. Σκοτώθηκα ένα χρόνο να. Τα αρχαία και τα λατινικά. Γιατί λέγανε ότι αν έπαινε αριστούχο δεν πλήρωνε. Απαλλασσόσουν από τα δίδακτα. Και επειδή ήταν τότε την κατάσταση στον προγόλτο, και ένα πάκο χαρτιά στη γραμματεία και μου λέει: τα κοίταξε. Μου λέει: λείπει το χαρτί. Ποιο χαρτί λείπει, του λέω: ένα πάκο χαρτιά. Μου λέει: καλύψω, δεν καταλαβαίνεις το χαρτί. Και τα πάγαμε βέβαια. Έλειπε το χαρτί κοινωνικών φρονημάτων που έπρεπε να προσκομίσεις από την ασφάλεια. Και έκλεισε η πόρτα. Και μετά έψαχα να βρω, κάθισα ένα χρόνο μέχρι το 53, να δω τι μπορώ να κάνω, κατά πού να πάω, να πούμε, να μην... Ήθελα ένα χώρο που να μπορώ να διαβάζω, να κουβεντιάζω, να μελετάω, να... Δεν θα μπορούσα να γίνω... Είχα δουλέψει πάρα πολύ από το 48 μέχρι τότε, το 52. Δούλευα μέρα νύχτα για να φάει οικογένεια, μισότρωγε δηλαδή, και δεν ήθελα να κάνω στη ζωή μου μια δουλειά που θα έχω αφεντικό. Γιατί είχα περάσει πολλά πιτσιρίκος, χαμαλίτια, πράγματα, προσβολές, ποδοπατήματα, με πιάνε το κεφάλι μου. Ότι μπορώ να πάω να είμαι υπάλληλος ή εργάτης ή αυτό, ήθελα να τα αποφύγω. Πώς θα τα αποφύγεις αυτό τώρα, ούτε ήξερα πώς. Και τυχαία μία μέρα πέρασα από έναν δρόμο εκεί, τον οδό Αριστοτέλους, δεν θυμάμαι το νούμερο, και βλέπω μία ταπέλα ανωτέρα κινηματογραφική σχολή, Γλυκούρου Σταυράκου. Τι να είναι το πρώτο. Είχα ιδέα. Ήταν κινηματογράφο, ήταν από θέατρο, ήταν από θέατρο. Τι να είναι διάλογο για αυτό το πράγμα τώρα. Σχολή κινηματογράφου. Λες και είχαμε κινηματογράφο το 52. Έτσι, αστεία πράγματα. Ανέβα πάνω. Ήταν το σπίτι του Πάγκαλου, του δικτάτορα. Ένα νεοκλασικό παλιό σπίτι, ναρκωτικό με σκάλα πάνω, ξύλινες. Δεν έβγαλα πάνω, βλέπω ότι είχαν κάτι πίνακες, είχαν αναρτήσει τις πρώτες εισαγωγικές εξετάσεις που είχαν κάνει σε τμήματα ηθοποιών, σκηνοθετών και εικονοληπτών που είχε η σχολή. Και βλέπω λοιπόν και στους ηθοποιούς εκεί πέρα ένα όνομα. Χρήστος Δαχτυλίδης, ο οποίος ήταν συμμαθήμιος στον Ιχθελόγο, τον Ιχθελό τελείως, στο Πακλάρι, γιατί δούλευα όλη μέρα. Λοιπόν, λέω ο Χρήστος, αυτός ήθελε να γίνει το ποιός. Και είναι θα χάσει κανένα χρόνο, λέω ο Χρήστος, έδωσε το λαμπάρο της. Και ρωτάω τον γραμματέα, λοιπόν, μου είπε περίπου πώς ήταν και κατάλαβα ότι ήταν ο συμμαθητής μου φίλος, πολύ, και είμαστε ακόμα φίλοι, ένα λαμπρό παιδί. Και να σου πω ότι αυτό με παρακίνησε όταν θα δώσω κι εγώ εξετάσεις. Λοιπόν, και ξανακάμενε εξετάσεις την άλλη εβδομάδα. Πήγα, έδωσα κι εγώ, με πήρανε. Τι θα κάνουμε εδώ πέρα, άραγε εγώ, ένα κλειστός άνθρωπος έτσι. Δεν είχα ευχαίρεια έτσι στην επικοινωνία. Και έτυχε εκείνο το χρόνο να αποφασίσει η σχολή να κάνει την πρώτη της παραγωγή, δική της παραγωγή, ταινία. Ήταν ο Ιάκωβος ο Καμπανέλης εκεί δάσκαλος, είχε γράψει ένα σενάριο πολύ ωραίο, μια μεταφορά του αρχαίου μύθου της αρπαγής της Περσεφόνης από τον Πλούτονα στα καθή μας. Είχανε κάνει τη διανομή, μεγάλοι ηθοποιοί του θεάτρου παίζανε, ο Διαμαντόπουλος, ο Μακρύς, ο
Διανέλος, ο Πλυναίας, ο άλλος, η Αλέχα, η Κατσέλη, έκανε τη Δήμητρα. Ο Διαμαντόπλος έκανε το Δία, έκανε νοματάρχη από τη εκεί, για Φαλωμιά. Λοιπόν, και ψάχανε να βρουν το ζευγάρι, το πλούτο με την Μερσεφόνη. Και αυτούς αποφασίσανε να τους κάνανε δύο παιδιά της σχολής. Διαλέξανε λοιπόν την Μερσεφόνη, που ήταν μια τριτοετής σπουδάστρια, τέλειωνε και όλο τον χρόνο, η Μαρία η Τσαπάλου. Και πιάχανε το μπλούτσαρα και μου λένε, πέρα για έλα εδώ να δούμε κάτι αυτά. Πρώτο ετήσμο, όχι σιγά πει, δεν ξέρα πού θα πάτε τέσσερα. Δηλαδή. Και αρχίζει από τότε αυτή η περιπέτεια. Με τον κινηματογράφο και τον επόμενο χρόνο πήγα στη σχολή του Κουν, που εκεί τον εγνώρισα και αυτό γιατί έκανε εκεί κάτι μαθήματα. Έφτιαξε το υπόγειο του Ορφέα και τη χρονιά. Δούλεψα και εκεί πέρα, χαμαλίκι, και μπήκα στη σχολή και έμεινα μέσα πια και πάει τελειώσει. Ποιος θεωρείτε πως ήταν ο κορυφαίος ρόλος που έχετε ερμηνεύσει? Όχι με την εμπορική επιτυχία, για εσάς σαν Κώστα Καζάκο. Ποιος ήταν ο ρόλος που αγαπήσατε περισσότερο από κάθε άλλο? Κοίτα, να σου πω, δενόμαστε με τους ρόλους. Δηλαδή είναι δύσκολο να ξέρω, είναι σαν να μου λες από τα παιδιά μου ποιο αγαπάω περισσότερο. Δεν είναι εύκολο να πεις. Ακόμα κι αν έχεις μια δυναμία. Είχα μια ειδική σχέση, έτυχε από τις συγκυρίες και στο θέατρο και στον κινηματογράφο με τον Αγαμέμνονα, τον οποίο από το 1963, την Ιφηγένεια στην Αυγίδα του Ευρυπίδη, το είχα παίξει στο θέατρο, θα μου κάνει και περιοδία στο εξωτερικό, με την Αλέκα την Κατσέλη, την Τεμνίστρα, ένα θείασο αρχαίου δράματος εκεί πέρα, και μετά το ξανά παίξα σε άλλη ευκαιρία πάλι, τον ίδιο ρόλο. Τρίτη φορά ανέβηκε το 1991 στην Επίδαυρο με το Θέατρο Τέχνης με σκηνοθεσία του Γιώργου Λαζάνη και πριν το 1978 έγινε η ταινία του Κακογιάννη και με φώναξε και έπαιξα τον Αγαμέμνονα πάλι στο κινηματογράφο. Και έγινε μια περίεργη σχέση, δηλαδή το έχω κάνει αυτό με τέσσερις διαφορετικές παραστάσεις, εκδοχές, κινηματογράφου, αυτά. Και να πει κανείς ότι και λόγω συγκυριών είναι ο πιο μελετημένος, έχει την πιο πολλή δουλειά πάνω του, περνάγα τα χρόνια, καθότανε το υλικό, και ξανά δούλευε στον ίδιο ρόλο και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό. Εκεί έχω ένα ειδικό δέσιμο με αυτό το πράγμα. Αλλά από εκεί και πέρα ένα ρόλο και του σύγχρονου ρεπερτορίου και του αρχαίου και τον Ιδίποδα και τον Προμηθέα που ήταν η τελευταία παράσταση αρχαίου δράματος που έκανα. Αλλά και από το σύγχρονο δράμα, Τσέχοφ και Ήψεν και Μίλλερ και μεγάλη ρόλη, ο Θάτρος του Εμποράκου, του Άλμπη, η Βιρτζίνια Γουλφ, που έτυχε να γίνουν και μεγάλες παραστάσεις με μεγάλους συνεργάτες, με τον Ντασέν, με τον Βολονάκη, με το Ρώσο τον Εφρέμοφ, που ήταν συνεργασίες που πλουτιστήκαμε κι εμείς και γίνανε και κάποιες παραστάσεις που είχαν μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό, γιατί άμα δεν υπάρχει ανταπόκριση από το κοινό, χαιρέτε με τον πλάτανο.